Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η 28η Οκτωβρίου στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου. Αρχικά τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. 10:30 το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου. Αυτή την ώρα τελείται η δοξολογία. Το παρόν την εισίσωμη η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της περιοχής, αλλά και πλήθος πιστών. Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πεσόντων από φορείς του τόπου. Μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου, ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο ηρώων του πολέμου από επίσημους φορείς του τόπου. Εκατοντάδες πολίτες με σύμμαχο τον καλό καιρό κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσουν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Τα νιάτα της Χρυσούπολης έδωσαν μία νότα αισιοδοξίας και μία ελπίδα για το αύριο και φυσικά κατοχυροκροτήθηκαν από τους εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης. Η παρέλαση στην Χρυσούπολη άνοιξε όπως πάντα με τη Φιλαρμονική του Δήμου, όπου σε άψογη εκτέλεση υποδέχθηκε την πρώτη σημαία του Ερυθρού Σταυρού που ήταν ο μπροστάρης της παρέλασης. Ακολούθησαν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Χρυσούπολης, όπου οι μαθητές καταχειροκροτήθηκαν, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Η παρέλαση της πόλης συνεχίστηκε από τους πολιτιστικούς συλλόγους, όπου με παραδοσιακές φορεσκές και καμάρι τίμησαν με την παρουσία τους το έπος του 40. Ένα δυνατό χειροκρότημα τώρα, κυρίες και κύριοι, για το Σύλλογο Ποντίων. Στέλνοντας το μήνυμα για τις αλυσμόνητες πατρίδες, με τους μεγαλύτερους να μεταλαμπαδεύουν στους νέους τις αξίες και τα ιδανικά του πόντου. Χρόνια πολλά σε όλους, να πω ότι είμαστε εδώ να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που κάποτε με τα λίγα μέσα που διέθεταν κατάφεραν να πούν το όχι για μια ελεύθερη χώρα, για την ανεξαρτησία μας, για την περηφάνεια μας. Το έπος του 40 πραγματικά έχει πάρα πολλά διδάγματα, θα πρέπει να τα αντλήσουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε για την ανάταση της εθνικής μας υπερηφάνειας και επίσης είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την νεολαία μας, που τα παιδιά αυτά είναι το μέλλον της χώρας. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε σήμερα τα χιλιάδες θύματα του φασισμού στη χώρα μας. Τιμούμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να ιτηθεί ο φασισμός και ο ναζισμός και τα κατάφεραν. Και ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη δικιά τους θυσία είναι να μην επιτρέψουμε να επανέλθουν αυτές οι ιδέες στη χώρα μας, να μην επανέλθουν αυτές οι αντιλήψεις, και νομίζω ότι πρέπει να είναι αγώνας όλων των Ελλήνων σήμερα. Είδαμε και ένα τμήμα της παρέλασης, κύριε Μορφίδη, να παρελάβει φορώντας τον ήλιο της Βεργίνας. Θα ήθελα να στείλει κάποιο μήνυμα, ίσως. Βεβαίως. Σύμφωνα λοιπόν με τη Συμφωνία των Προσπών, ο ήλιος της Βεργίνας είναι σημάδι αναπόσπαστο της παράδοσης και της ιστορίας της Ελλάδας και δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί κανένα άλλο κράτος παρά μόνο η χώρα μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της περιφέρειάς μας. Σήμερα η νεολαία του Νέστου, η μαθητιώσα και νεολαία και οι σύλλογοι του Νέστου και ο λαός της πόλης Χρυσούπολης τίμησαν την επέτειο του ιστορικού όχι. Ένα όχι σε ένα κατάπτυστο τελεσίγραφο από τον Ιταλό πρέσβη προς το Μεταξά, το οποίο όχι βέβαια του Μεταξά το ακολούθησε όλος ο ελληνικός λαός σύσσωμος. Χρόνια πολλά.
η σημερινή ημέρα, η μέρα ενότητας και εθνικής ανάτασης, στέλνει δύο μηνύματα. Παγορεύει την άμεση απαγκίστρωση από την Συμφωνία των Πρεσπών και αποκρούει τα σχέδια της Τουρκίας που επιβουλεύεται κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ενωμένη και αποφασιστική, με σύνεση και τόλμη, οφείλουμε να πάμε την πατρίδα μας πιο ψηλά. Η Ελλάδα αντιστέκεται, περνάει το μήνυμα, διαχρονικά, ανά τους αιώνες, πάντοτε η Ελλάδα έδινε μαθήματα ηρωισμού, πατριωτισμού, αγάπης για τον τόπο, αυτό το έθνος των Ελλήνων, που έχει μάθει να αγωνίζεται για την ελευθερία του τα τελευταία 2.500 χρόνια. Οφείλουμε να είμαστε συνεχιστές αυτής της ωραίας παράδοσης που μας στέλνει μαχητές της ζωής. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια χρυσή σελίδα του ελληνισμού και του έθνους μας.